Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Γιοργαντά, είναι υφυπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση. Να τον καλημερίσουμε, να του ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Και έχουμε αρκετά προφανώ πράγματα να ρωτήσουμε και τον κύριο Γιοργαντά. Κυρίω όμω το πώ πάει και πώ εξελίσσεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Γιατί οι αριθμοί λένε διάφορα, ότι έχουμε 9 εκατομμύρια πλάς τσιμπήματα, ότι 4 εκατομμύρια 200.000 είμαστε πλήρως εμβολιασμένοι, αλλά υπάρχει ένα θέμα με την πρώτη δόση. Κύριε Γιοργαντά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχει πάει πολύ ικανοποιητικά όλη η διαδικασία και το άγχος μας και η αγωνία μας είναι να συνεχιστεί να πηγαίνει ικανοποιητικά. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό που παρακολουθούμε τις προηγούμενες μέρες, άμα κάποιος μάλλον το παρακολουθήσει, θα δει ότι οι εμβολιασμοί πρώτης δόσης κυμαίνονται ανάμεσα στις 40 και 45.000. Είναι ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός που θέλουμε να διατηρηθεί, γιατί οι 45.000 εμβολιασμοί πρώτης δόσης την ημέρα σημαίνει για τον κάθε μήνα, αν αφαιρέσουμε τις Κυριακές που είναι πάντα λίγο μειωμένο, περίπου 1.100.000 νέους. Νέους συμπολίτες μας που εισέρχονται στο σύστημα και εμβολιάζονται. Με την πρώτη δόση θα ακολουθήσει και η δεύτερη. Αυτό λοιπόν μας κάνει να ελπίζουμε με δεδομένο ότι ήδη έχουμε περάσει τα 5.200.000 εμβολιασμένους με μία δόση, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε αρχές Σεπτεμβρίου να έχουμε πάνω από 7 εκατομμύρια εμβολιασμένους συμπολίτες μας με την πρώτη δόση. Αν και εφόσον δεν παρουσιαστεί κάμψη, γιατί στο ενδιάμεσο παρουσιάστηκε κάμψη, κύριε Γιοργαντά. Μία μικρή κάμψη. Δηλαδή αρκετά μεγάλη. Συγγνώμη, εγώ επειδή παρακολουθώ τους αριθμούς. Η διαφορά των πλήρων εμβολιασμένων με αυτούς που υπολείπονταν, γιατί που είχαν κάνει μόνο την πρώτη δόση και των πλήρων εμβολιασμένων, είχε φτάσει κάποια στιγμή να είναι στο 1,5 εκατομμύριο και τώρα είναι κοντά στο εκατομμύριο. Σωστά το παρακολουθείτε. Βέβαια, να σας πω το εξής. Ένα ρόλο έχει και το μονοδοσικό τη Johnson & Johnson, το οποίο απευθείας με το που γίνεται ο εμβολιασμός, χωρίς να φαίνεται μεγάλος αριθμός των εμβολιασμών κάθε μέρα, έχουμε πλήρως εμβολιαστέντες όμως και για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, σίγουρα όμως είμαστε σε ένα καλό ρυθμό που θέλουμε να διατηρηθεί. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Έξω από τις στοχευμένες δράσεις, οι οποίες ήδη έχουν ανακοινωθεί στα απομακρυσμένα σημεία της χώρας, όπως την Κρήτη που ξεκίνησε προχθές 6 Ιουλίου και με την συνδρομή της τοπικής δημοτικής, των δημοτικών αρχών και της αυτοδιοίκησης, θα προσπαθήσουμε πλέον να πάμε πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, σε κάθε χωριό, κοιτάξτε, ήδη συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτών οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, έτσι ώστε μόλις είναι έτοιμοι οι ιδιώτες γιατροί να τους επισκεφτούν για να κάνουν τους κατοίκων εμβολιασμούς. Αλλά ταυτόχρονα οι δημοτικές αρχές, τα τοπικά συμβούλια έχουν αναλάβει ένα ρόλο. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι δημοτικές αρχές, θα χτυπούν πόρτα, όπως το λέτε, πόρτα-πόρτα για να εμβολιάζουν? Αυτό μπορεί να εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουν, όπου πηγαίνουν τα κινητά συνεργεία, φροντίζουν να ενημερώσουν από πριν, φροντίζουν να δουν ποιοι είναι. Για να μαζεύεται ο κόσμος, ναι. Ακριβώς, για να μαζεύεται ο κόσμος. Δεν ξέρω αν αργότερα γίνει και ακριβώς το πόρτα-πόρτα, αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο είναι και θα συμβεί σε όλη τη χώρα, σε κάθε Ηλικιακά, πώς κατανέμονται τα ραντεβού για την πρώτη δόση τώρα, για τον καινούριο εμβολιασμό εννοώ? Να σας δώσω κάτι το οποίο θα καταλάβετε το εξής. Από τις 28 Ιουνίου που ανακοινώθηκαν, έτσι που έγιναν κάποιες ανακοινώσεις σε σχέση με το 150 ευρώ και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, μέχρι και σήμερα έχουν μπει στο σύστημα περίπου 330.000 νέοι συμπολίτες μας. Από αυτούς 18 έως 25 ετών είναι 90.000 μέχρι χθες. Ήταν 90 συν. Το 1 τρίτο περίπου. Το 1 τρίτο. Και οι υπόλοιποι, κύριε Γιοργαντά? Η μισή περίπου είναι από 18 έως 35. Μάλιστα. Η μισή περίπου από αυτούς. Ναι. Αλλά σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και στους 80 ετών, ακόμη και τώρα προστίθονται στα ραντεβού. Αλλά είναι καλός ο αριθμός αυτός που προσθέθηκε. Είχαν γίνει και κάποια ραντεβού νωρίτερα. Είναι αυτοί που μπήκαν από τις 28 Ιουνίου και μετά. Αυτό το 150 το βάουτσερ λειτουργήσε? Θεωρούμε ότι λειτουργήσε. Και πού είμαστε τώρα στη συμμετοχή, εννοώ. Πότε ξεκινάει η λειτουργία του? Λειτουργήσε, δηλαδή υπήρξε μια κινητικότητα. Ως κίνητρο, ναι. Ναι, από τις 20 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή. Ναι. 18 με 20 Ιουλίου και 20 το αργότερο. Για να μπορέσει ο νέος, ο οποίος είτε είχε εμβολιαστεί νωρίτερα, είτε έχει εμβολιαστεί τώρα την πρώτη δόση, να μπορεί να μπει, να κάνει την αίτησή του, να γίνει διασταύρωση ότι πράγματι εμβολιάστηκε και μετά από 24 ώρες να μπορεί με μια χρεωστική κάρτα ψηφιακή, την οποία δημιουργούμε, να είναι διαθέσιμα τα 150 ευρώ για τον ίδιο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, όσοι έχουν νοσήσει και τους λέτε, τους είπε η Επιτροπή, θα κάνουν μία δόση. Το πιστοποιητικό το λαμβάνουν κανονικά?
Το λαμβάνω κανονικά, να σας πω απλά ποια ιδιαιτερότητα υπάρχει για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Όσοι έχουν νοσήσει μέσα στο εξάμηνο, δηλαδή στο τέλος του εξαμήνου, κάνανε τη μία δόση, μπορούν και παίρνουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού. Όσοι είχαν νοσήσει, για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο και το εξάμηνο συμπληρώθηκε τον Μάιο, αυτοί πρέπει να κάνουν και τις δύο δόσεις πια. Δηλαδή, πρέπει να είσαι στο τέλος του εξαμήνου, μέσα στο εξάμηνο σε κάθε περίπτωση, να κάνεις την πρώτη δόση για να θεωρηθεί ότι είσαι πλήρως εμβολιασμένος. Άλλος, αν έχει παρέλθει το εξάμηνο, θα πρέπει να πας στη διαδικασία των δύο δόσεων. Μάλιστα. Τους ενημερώνει κάποιος ή πρέπει να το κάνουν μόνοι τους? Ενημερώνονται με κάποιο τρόπο? Όσο όποιος δεν έχει, υπάρχει υποχρέωση της δεύτερης δόσης, φαίνεται μέσα στο σύστημα η υποχρέωση της δεύτερης δόσης. Φαίνεται δηλαδή ότι κάποιος που είχα παράδειγμα σήμερα, 2 Δεκεμβρίου είχε νοσήσει κάποιος, και του έβγαζε ότι πρέπει να κάνει και τη δεύτερη δόση. Αυτός πίστευε ότι μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό πλήρως εμβολιαστέντος λόγω της νόσησής του. Όμως ακριβώς επειδή το εξάμεινο είχε συμπληρωθεί τον Μάιο, δεν μπορούσε να πάρει. Κάνει και τις δύο δόσεις. Πρέπει να κάνει και τη δεύτερη δόση. Έχετε και στατιστικά πόσα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί? Βεβαίως, έχω πριν από 3-4 μέρες, είναι η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τα πιστοποιητικά τα ευρωπαϊκά και υπάρχουν και βεβαιώσεις εμβολιασμού ή νόσης σε ελληνικές. Ναι. Λοιπόν, στα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί περίπου 1.300.000. Αυτό αφορά πλήρως εμβολιαστέντες ή νοσήσαντες ή και αυτούς που παίρνουν το αρνητικό μοριακό τεστ. Αλλά από το 1.300 περίπου το 1.150 ήταν το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτό ήταν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Ναι. Και έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια βεβαιώσεις. 4 εκατομμύρια, πάνω από 4 εκατομμύρια συνολικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί. Λοιπόν, μας έχει προδώσει το Skype, κύριε Γιώργαντα, σήμερα η σύνδεση. Κάποια στιγμή θα βάλετε και 5G κι εσείς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι εδώ έχουμε προβοκάτσια. Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε. Αυτά που είστε της ψηφιακής διακυβέρνησης. Εμείς πώς θα τα λύσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.